Ένας γενικός δεν προσάρει υπό στιγμές αφιερωθείς. Αν μας παίξει, κυρίως σε ό,τι αφορά τον επαγγελματικό του. Και φανταστείτε ότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει ο Ναύρομος Ερμής, που σημαίνει, δηλαδή είναι στη σκιά του ακόμα, δεν έχει τυπικά ξεκινήσει, που σημαίνει ότι μπορεί μέσα σε όλα αυτά τα οποία εσείς τα βάζετε στο μυαλό σας και λέτε ναι, έχω να κάνω αυτό στις τόσες του μηνό και έχω να κάνω εκεί. Μπορεί να επιληθεί με κάποιο τρόπο. Μια στιγμή στην άλλη. Και βασικά είμαστε εδώ αυτήν την εβδομάδα. Να πούμε ποια πράγματα μας βγαίνουν. Είμαστε ζωντανοί. Σκηνή. Σαν ροκ συγκρότημα ένα πράγμα. Αλλά πραγματικά, επειδή ακόμα το γράφετε, μου γράφουν μηνύματα ότι τι κρίμα που δεν σας βλέπω. Αλλά εδώ είμαστε για όνομα του Χριστού και της Παναγίας. Θα είμαστε και την άλλη εβδομάδα ζωντανά. Οπότε θα σας πω για τον Ναύρομο Ερμή τη Δευτέρα που θα είμαστε εδώ το πρωί. Γιατί αυτό θα είναι και το σημαντικό αστρολογικό φαινόμενο της εβδομάδας. Άρα λοιπόν, Σκορπιοί μου, θέλω να μου είστε ευέλικτοι. Νομίζετε ότι αυτό που τώρα κανονίζετε, ότι έτσι ακριβώς και θα γίνει. Και δεν είναι μόνο οι Σκορπιοί σε αυτή την κατηγορία. Είναι και οι Ταύροι, είναι και οι Λέοντες, είναι και οι Υδροχόοι. Άρα αυτή η τετράδα, καλό είναι γενικά να έχει ανοιχτούς ορίζοντες αυτόν τον μήνα. Γιατί μπορεί να μεταβληθούν τα πράγματα. Δεν σημαίνει ότι χαλάνε, σημαίνει όμως ότι πρέπει ίσως να είστε λίγο πιο εφευρετικοί και λίγο πιο ψύχρεμοι. Σαββατοκύριακο, μέσα σε όλα αυτά, μπορεί να περάσετε και λίγο καλά. Δηλαδή, κάτι, κάπως. Να, πέρα από υποχρεώσεις και ευθύνες, έτσι λίγο, δεν ξέρω, μια βουτιά, μια βόλτα, κάτι να γίνει και να είναι και λίγο έτσι όμορφα τα πράγματα. Τοξότες. Λοιπόν, για τους τοξότες, κοιτάξτε, σημερινή ημέρα δεν είναι αρνητική. Οι υποχρεώσεις που μπορεί να έχετε στην καθημερινότητά σας μπορούν να βγουν με ένα αποτελεσματικό τρόπο. Τώρα, ενώ έρχεται Σαββατοκύριακο και κανονικά θα έπρεπε ίσως να ξεκουραστείτε λίγο ή να ασχοληθείτε με περισσότερο, μάλλον με πράγματα που αγαπάτε περισσότερο, η Σελήνη στην Παρθένο λέει ότι τα επαγγελματικά θα είναι εδώ πέρα στο προσκήνιο ακόμα και το Σαββατοκύριακο. Με κάποιο τρόπο δηλαδή θα χρειαστεί να δουλέψετε. Φυσικά, αφού θα είμαι στην κυρία Ζαχαρέα. Κατάλαβες. Αλλά δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και άλλοι τοξότες που μας βλέπουν. Κάτι μπορεί να προκύψει. Κάποιος μπορεί να είναι και δουλειά, εφορευτική επιτροπή. Βέβαια. Εμάς μας έχει συμβεί στο σπίτι μας αυτό, κατάλαβες. Αλήθεια. Λοιπόν. Παίζουν πολλά. Οπότε ωραίο. Να τα έχετε στο μυαλό σας, να τα έχετε υπόψη σας. Αυτό δεν μου έχει τύχει μέχρι στιγμής. Α, ναι. Φαντάζομαι ότι είναι μια εμπειρία κι αυτό, έτσι. Φυσικά. Λοιπόν, και μπορεί να συμβαίνει. Για τους τοξότες, λοιπόν, ναι, δεν είναι το πιο ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Θα χρειαστεί να επομιστείτε αρκετές ευθύνες, είτε στο σπίτι γενικότερα. Έχετε ένα τρέξιμο. Εντάξει, θα περάσει. Δεν είναι όμως και ό,τι μπορώ να σου πω, ότι χειρότερο έχετε ζήσει μέχρι τώρα και τέτοια. Καμία σχέση. Πάμε να δούμε εγώκερους. Για τους εγώκερους. Να, ορίστε, εδώ πέρα τώρα η Σελήνη στην Παρθένο ευνοεί. Ευνοεί ταξίδια, Κατερίνα. Ευνοεί να επικοινωνεί με ανθρώπους. Το λες αλήθεια αυτό, γιατί. Θεσσαλονίκη. Έτσι. Έχει το πρόγραμμα. Επαφή με ανθρώπους ή μπορεί να ζουν μακριά. Ωραίο Σαββατοκύριακο. Σας πηγαίνει σε όλο αυτό το διάστημα. Ζορίσματος και της πίεσης, γιατί αυτό ήταν και είναι για τα παρομητικά ζώδια όλο αυτό το διάστημα. Αυτό το Σαββατοκύριακο νομίζω ότι είναι μια χαρά και μπορείτε έτσι να περάσετε και καλά και να σκεφτείτε και τα μελλοντικά σας πλάνα και τι θέλετε να κάνετε παρακάτω. Και σε αυτό το τομέα θέλω να πω ότι έχετε περισσότερη εύνοια. Τέλεια. Πάμε να δούμε υδροχόους. Για τους υδροχόους. Κοιτάξτε, η σημερινή ημέρα είναι λίγο ζόρικη, είναι λίγο απαιτητική. Η Σελήνη απέναντί σας, που σημαίνει αυτό τι, ότι με κάποιο τρόπο οι άλλοι κάτι θα θέλουν από εσάς. Όλοι οι άλλοι. Είτε είναι ο σύντροφος, είτε είναι οι φίλοι, οι συνεργάτες. Κάποιος που σας θυμήθηκε ξαφνικά να του κάνετε μια χάρη. Γενικότερα υπάρχει αυτό το κλίμα πίεσης, το οποίο, καλή μου υδροχόη, όπως έλεγα και στους Σκορπιούς και στους Ταύρους, αυτός εδώ πέρα ο μήνας. Στο μεγαλύτερο μέρος του και κυρίως μέχρι τις 22-23 Ιουλίου έχει απαιτήσεις, έχει κούραση με κάποιο τρόπο και πράγματα που δεν τα έχετε υπολογίσει. Και γιατί θα έχουμε τον Ναύρομο Ερμή, που θα τον εξηγήσουμε την άλλη εβδομάδα περισσότερο, γιατί έχουμε ακόμα μία έκλειψη στις 16 προς 17, 17 γίνεται, αλλά είναι λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 16 προς 17 Ιουλίου. Όλο αυτό λοιπόν αποτελεί ένα πλαίσιο πίεσης μεγαλύτερης. Το προηγούμενο διάστημα λέγαμε για παρορμητικά ζώδια, δηλαδή για τους κρυούς, τους ζυγούς, τους εγώκερους, τους καρκίνους, που ήταν αυτοί που έτρεχαν περισσότερο, που ήταν περισσότερο, όλο το προηγούμενο 1,5 μήνα. Τώρα, υδροχόοι, είναι η φάση εκεί σας τέτοια,
που θα χρειαστεί λοιπόν να τρέξετε. Κάποιοι μπορεί να έχετε κοινία για ένα αποτέλεσμα. Άλλοι μπορεί να είναι υποψήφοι σε αυτές τις εκλογές και να έχουν αγωνία τι θα γίνει. Άλλοι μπορεί να έχουν δώσει μια συνέντευξη, να έχουν στείλει ένα βιογραφικό, να περιμένουν μια απάντηση, ένα ναι, ένα όχι. Όλα αυτά λοιπόν δεν τους αφήνουν να κάνουν αυτό που λέμε ένα ήρεμο και ήσυχο Ιούλιο. Για κάποιους άλλους μπορεί να μην είναι επαγγελματικό όλο αυτό, να είναι και προσωπικό, δηλαδή τα θέματα να είναι μέσα στον τομέα των σχέσεών τους. Ή για κάποιους μπορεί να είναι και θέματα υγείας. Πάντα όταν ο Άρης μπαίνει σε μια θέση στο οροσκόπιό μας που είναι λίγο πιο έντονη, πάντα ζορίζει. Αλλά για τον καθένα είναι ξεχωριστό γιατί έχει να κάνει και με τον οροσκόπο του κτλ. Τώρα, σημερινή ημέρα θα είναι έτσι. Το Σαββατοκύριακο σχετικά πιο ουδέτερο. Θα έλεγα τα οικονομικά είναι αυτά τα οποία μπορεί να σας προβληματίζουν. Και θα έλεγα επίσης να σκεφτείτε λίγο μακροπρόθεσμα όλο αυτό το κομμάτι περί των οικονομικών. Μην μπαίνετε στη διαδικασία, δηλαδή, να σκέφτεστε μόνο το τώρα. Μεγαλύτερη πρόβλεψη για υδροχό, όχι πραγματικά. Ποτέ. Ναι, ποτέ. Ποτέ μέχρι τώρα. Και το θα κάνω. Είναι όλοι πολύ ευχαριστημένοι. Έτσι, γιατί το σου κάνανε παράπονα. Γιατί, ναι. Μου κάνουν, ναι. Αλλά δεν φταίω. Πάμε στους ηχθείς. Για τους ηχθείς. Σημερινή μέρα δουλειά, ναι, υποχρεώσεις, ευθύνες. Για τους ηχθείς, ναι, δουλειά. Για τους ηχθείς που λατρεύω, όχι μόνο εγώ. Το σύμπαν όλο. Όλο το σύμπαν. Για όνομα του. Δεν τίθεται θέμα. Σήμερα. Αλλά που σήμερα δυστυχώς θα πρέπει να σας πω ότι πρέπει να δουλέψετε. Δεν είναι δηλαδή από τις μέρες που είναι ξεκούρασης. Φαίνεται ότι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα σας απασχολήσουν περισσότερο θέματα που έχουν να κάνουν με τους άλλους. Αυτοί οι άλλοι μπορεί να είναι ο σύντροφός σας, να είναι οι άνθρωποι, οι πολύ στενοί δικοί σας, μπορεί να είναι συνεργάτες σας, φίλοι. Γενικά είναι ένα κοινωνικό Παρασκευό Σαββατοκύριακο για τους ηχθείς. Σημαίνει επαφές κάποιους και για κοινωνικούς λόγους. Δηλαδή κάποιοι, για τις εκλογές. Καλά, για τις εκλογές δεν το συζητώ. Κάποιοι όμως βαφτίζουν, παντρεύουν, παντρεύονται. Γίνονται πράγματα. Γίνονται πολλά πράγματα. Κάνουν πάρτι επίσης. Γενικά, καλοκαίρι είναι, στην Ελλάδα είμαστε, συμβαίνουν όλα αυτά τα ωραία και εσείς ενδεχομένως να χρειάζεται να τρέξετε σε όλα αυτά. Γιατί εδώ που τα λέμε, Κατερίνα, όταν, ακόμα και όταν έχεις κάτι πολύ ευχάριστο, μία βάπτιση, ένα γάμο κτλ., δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλοι όσοι είναι πως και κλειμένοι, ότι το ζουν τόσο πολύ. Έτσι. Αλλά μπορεί να μην μπορείς να πεις όχι, ή μπορεί να θες όντως να πας, απλά με τη ζέστη, το καύσωνα, σου έρχεται κάπως. Είσαι κουρασμένος λίγο. Είσαι λίγο κουρασμένος, είναι και εντάξει. Το έχεις αλλιώς το μυαλό σου. Η στιγμή για διακοπές. Σου κάνανε και τώρα μια άλλη πρόταση που εσύ δεν την περίμενες, που ήταν για να πας κάπου το Σαββατοκύριακο. Ναι, και λες μια όχι, έχω, όχι, κοίτα να δεις, έχω τα βαφτίσια. Κατάλαβες τα βαφτίσια. Οπότε παίζουν όλα αυτά τα σενάρια. Ή μπορεί να είναι και άλλες υποχρεώσεις, μπορεί να είναι και δουλειά. Έτσι, για κάποιους παίζει και αυτό το σενάριο. Γενικά δεν λες ότι είναι ένα Σαββατοκύριακο το οποίο είναι χαλαρό. Τίποτα, τα έχουμε πιάσει όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση που δεν έχουμε αναλύσει εδώ πέρα διεξοδικά. Όλα τα σενάρια. Ενδελεχώς. Μα τι κατάσταση είναι αυτή εδώ στο Star Cuckoo, στην τοποθεσία Star Cuckoo. Να σου πω, καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι η πρώτη-τελευταία Παρασκευή. Παρασκευή. Είναι δυνατόν. Την άλλη Παρασκευή δηλαδή. Σαν ψέμα. Θα μας πεις προβλέψεις. Θα σας πω.